Είμαστε εδώ, συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων και του λαού της περιοχής ενάντια στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ, στην απαξίωση μιας εταιρείας η οποία διαχρονικά έχει υποβαθμιστεί η λειτουργία της με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και τώρα έρχονται ξαφνικά να ανακοινώσουν ότι θα πρέπει να κλείσει ενώ μπορεί και πρέπει να λειτουργεί. Γιατί το σιδηρονικέλιο το οποίο παράγει είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγή σιδηρονικελίου και η λόγη για την οποία κλείνουν είναι για να μπορέσει να πουληθεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων, θα είμαστε εδώ, δεν θεωρούμε τετελεσμένα τίποτα. Πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση, το δείχνουν και οι μεγάλες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει από εργαζόμενους και στην υπόλοιπη χώρα. Χθες ήταν η μεγάλη συγκέντρωση στη Χαλκίδα, 25 Ιανουαρίου ήταν το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι και θα συνεχίσουν μέχρι να ανατραπεί αυτή η πολιτική που οδηγεί στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ.